Και δίπλα μου έχω τον coach της ανόρθωσης, τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη. Coach, τρίτη νίκη για την ομάδα σας σε ένα σκληρό παιχνίδι, αρκετή έτσι ένταση, πάθος στο γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι που από την αρχή είχατε το πάνω χέρι, κάνατε αρκετά καλά, κάποια φαντάζομαι όχι και τόσο καλά. Τι κρατάτε από το σημερινό παιχνίδι, και θετικά και αρνητικά? Να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στην ομάδα του Αχιλλέα, στον αντίπαλο μας. Είναι μια ομάδα, θα χαρακτηρίζα περίεργη με τον τρόπο που αγωνίζεται, διότι συνήθως είναι πέντε παίχτες περιφερειακά. Και δεν είναι απλό για την άμυνα να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται γι' αυτό συγκέντρωση, χρειάζεται γρήγορες ο συγχρονισμός μας, η επικοινωνία μας πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη για να μην έχουμε πρόβλημα. Και θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που δεν τελειώσαμε πιο γρήγορα το παιχνίδι. Ναι, μεν είχαμε συνέχεια το προβάδισμα, είτε με 10, με 15, 16, έπεσε στους 8, 9, στους 6. Χρειάζεται πάρα πολύ συγκέντρωση με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Αχιλλέας να κερδίσει τον αγώνα. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι και με αυτά τα δεδομένα πετύχαμε την τρίτη μας νίκη. Δείχνουμε να έχουμε, όπως είπα και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ, και τον πλουραλισμό και επιλογές τόσο μέσα στη ρακέτα όσο και περιφερειακά. Και εντάξει, συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Θα ξεκουραστούμε δύο μέρες. Από Δευτέρα να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για έναν πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχουμε με το ΑΠΟΕΛ, που είναι και τιμωρημένη έδρα μας πάλι. Προς το παρόν, σεμνά, ταπεινά και σκληρή δουλειά. Η ομάδα σας πόσο βελτιώνεται εβδομάδα με εβδομάδα? Πέστε μας λίγο για το πώς κρίνετε σήμερα την παρουσία σας σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα και την πρώτη αγωνιστική. Σας είπα, σήμερα ήταν έναν ιδιαίτερο παιχνίδι για τους λόγους που εξήγησα πριν. Το φοβούμουν πάρα πολύ. Η προσπάθεια τις τρεις μέρες που είχαμε να αφυπνίσω τους καλαθοσφαιριστές μας μετά την νίκη από την ΑΕΚ ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φάνηκε νομίζω στον αγωνιστικό χώρο, όμως δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο. Μέρα με ημέρα είμαστε καλύτεροι. Βρίσκουμε ο ένας τον άλλον και επιθετικά και αμυντικά και προχωρούμε.